αυτή τη στιγμή. Έχουμε αναμπομπούλα με τον κορονοϊό. Ναι. Τι αναμπομπούλα είναι αυτή εδώ πέρα που γίνεται. Τι γίνεται ο κακός χαμός. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός. Δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Θα κάνουμε το εμβόλιο. Ναι, το εμβόλιο βοηθάει. Όχι, δεν βοηθάει. Πάνω από 65 ετών υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας έχουν μουρλάνει. Μας έχουν μουρλάνει και όχι μόνο αυτό. Εδώ πέρα έχουν σκάσει και πόσα λεφτά προκαταβολή Ευρωπαϊκή Ένωση για εμβόλια και δεν τα δίνουν κιόλας. Πάμε να δούμε τι λέει η κυρία Παγώνη. Η Ματίνα Παγώνη, τι λέει η πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών για το εμβόλιο, αν είναι αναποτελεσματικό το εμβόλιο της AstraZeneca για τις ηλικίες άνω των 65 ετών. Τι γίνεται λοιπόν, για να δούμε. Θέλω να πούμε για τα εμβόλια. Ναι. Εγώ ειλικρινά για τα εμβόλια έχουμε αρχίσει πλέον να χάνουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, είχαμε πει ότι θα προχωρήσουν, ότι έχουν γίνει κάποιες συμβάσεις, ότι προχωρεί. Τώρα θα έρθει τη Moderna, αυτές τις μέρες έρχεται να ξεκινήσει και τη Moderna, το οποίο είναι ίδιο με τη Pfizer. Τεχνικά, ναι, απλώς η θερμοκρασία αλλάζει και να έχουμε τις ποσότητες. Μετά περιμένουν στην AstraZeneca, ξαφνικά βγαίνουν στην AstraZeneca και λένε μείον 60% παραγωγή. Εάν αυτό ισχύει, γιατί εμείς επιστημονικά δεδομένα στα χέρια μας δεν έχουμε ακόμα γι' αυτό. Σωστό. Γιατί αν θυμόσαστε, τη AstraZeneca ξεκίνησε με 65% αποτελεσματικότητα, μετά το αναβάσανε ότι είναι το ίδιο με τα άλλα, και τώρα ξαφνικά λένε ότι πάνω από 60-65% έχει την αποτελεσματικότητα αυτή. Μας έχουν μπερδέψει, για να σας πω την αλήθεια. Αλήθεια είναι. Όπως μας έχουν μπερδέψει επιστημονικά και για το θέμα ότι δεν είπαν, και διάβασα από κάποιες εφημερίδες στο εξωτερικό, ότι δεν υπάρχουν ούτε οι πρώτες ύλες. Γι' αυτό και θα αργήσουν.